Σας πολλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και έλεγα να ξεκινήσουμε με μια ευχή. Γιατί άλλαξε ο χρόνος και ήθιστε να δίνουμε ευχές, αλλά όχι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ως Δημήτρης Τζανακόπουλος. Εύχομαι το 2018 να είναι μια χρονιά αλληλεγγύης, μια χρονιά όπου η χώρα μας θα κάνει βήματα αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και η χρονιά εκείνη που θα μας δει να βγαίνουμε από το πρόγραμμα της Μνημονιακής Επιτροπής και να ανακτάμε την πολιτική και οικονομική μας κυριαρχία τόσο ως χώρα όσο και ως λαός. Όταν μου ζητάτε να κάνω προσωπική ευχή, καταλαβαίνετε ότι οι ιδιότητες μπλέκονται μεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πάμε λοιπόν στην σκληρή επικαιρότητα για την οποία και σας καλέσαμε. Να ξεκινήσουμε με το μακεδονικό υπουργέ. Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση η επίλυσή του και είναι και ένα χρόνιο πρόβλημα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για μια ευληγησία του κυρίου Καμένου και για όχι ομόφωνη θέση. Εγώ θα προτιμούσα να μην ξεκινήσουμε με τις αιτιάσεις, τις κατηγορίες ή τις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ουσία του ζητήματος. Ξέρετε, έχει ανοίξει, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ένα παράθυρο ευκαιρίας το 2018 για την επίλυση ενός ζητήματος το οποίο εκκρεμεί εδώ και 25 χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία, με δεδομένο και το γεγονός ότι οι γείτονές μας έχουν υποχωρήσει ή έχουν ανασκευάσει πολλές από τις ακραίες θέσεις που εξέφρασαν στο παρελθόν, να επιλύσουμε το ζήτημα, πράγμα το οποίο θα είναι θετικό όχι μόνο για τη χώρα μας ή για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και για το σύνολο των Βαλκανίων και της περιοχής. Συνδέεται με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Είναι προφανές ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι δημιουργεί μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, ώστε να φτάσουμε μέχρι εκείνη την περίοδο στην εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, έτσι ώστε να μην προκύψουν προβλήματα του παρελθόντος. Άρα, ωστόσο, ο Ιούνιος ακόμη είναι πολύ νωρίς. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να σταθούμε στις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας των γειτόνων μας, οι οποίες, ξαναλέω, ανασκευάζοντας μια σειρά από ακραίες τοποθετήσεις του παρελθόντος, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο πεδίο, μια πολύ καλύτερη συνθήκη, την οποία νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον να την αξιοποιήσουμε, ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα στην εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία θα αποτελέσει και στιγμή σταθμό για το σύνολο της ευρύτερα αποσταθεροποιημένης περιοχής των Βαλκανίων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε καταλήξει για το ποια στάση θα κρατήσουμε ως κυβέρνηση, θα κρατήσετε ως κυβέρνηση, και προφανώς έχετε βάλει, υπάρχουν στο σχεδιασμό και κάποιες κόκκινες γραμμές. Θα θέλετε να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές? Νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών στην δήλωση που έκανε δύο μέρες πριν ήταν εξαιρετικά σαφής. Είπε την πολιτική τοποθέτηση με βάση την οποία η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις. Αυτή αποτελεί συνέχεια φυσικά της εθνικής θέσης, η οποία διατυπώθηκε ήδη από το 2007-2008 πριν την σύνοδο του Βουκουρεστίου από την τότε κυβέρνηση του κ. Καραμανλή. Νομίζω ότι αποτελεί μια θέση η οποία μπορεί να δημιουργήσει τους όρους για την ευρύτερη συνένεση στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος, και εκεί εκτιμώ ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να δείξουν την αναγκαία υπευθυνότητα, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο παρελθόν ήταν ακριβώς οι ανεύθυνες τοποθετήσεις, οι κοντόφθαλμες τοποθετήσεις, οι προσπάθειες μικροπολιτικής αξιοποίησης του συγκεκριμένου ζητήματος που οδήγησαν σε μια πολιτική κρίση και σε μια εθνική αποτυχία, αν θέλετε. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που πολλές φορές σε τοποθετήσεις τους, όπως ο κύριος Βαρβιτσιώτης στο σχετικό του βιβλίο, έχουν μιλήσει για εθνική ήττα, την οποία προκάλεσε η ίδια η Νέα Δημοκρατία με την αδυναμία της το 1992 να πάρει μια υπεύθυνη στάση στο σχετικό ζήτημα. Θα υπάρξει σύγκληση των πολιτικών αρχηγών? Έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή τέτοιο?
Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε στην εκκίνηση μιας διαδικασίας εντατικοποίησης των συζητήσεων. Θα δούμε και την στάση της άλλης πλευράς της διαπραγματεύσης, οι οποίες θα, ξαναλέω, ενταθούν τις επόμενες ημέρες, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε όλα τα αναγκαία βήματα για να επιτύχουμε τον πολιτικό στόχο, που είναι η εξεύρεση λύσης με την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική και πολιτική συνένεση. Νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αρκεί όλοι να δείξουν την αναγκαία υπεύθυνη στάση που οφείλουν, με βάση και την σοβαρότητα του ζητήματος, αλλά και το γεγονός ότι αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρξει η δυνατότητα λύσης, δεν ξέρουμε πότε θα ξαναδιαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό μπορεί να είναι σε επίπεδο κοινοβουλίου, η σκέψη για σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Σας ξαναλέω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να ορίσουμε τα συγκεκριμένα βήματα. Αναμένουμε να δούμε τις επόμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης και θα κάνουμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Από εβδομάδα, Υπουργέ, μιας και το 2008 είναι έτος πολλών εξελίξεων και διπλωματικών και οικονομικών, από εβδομάδα περνάνε τα προαπαιτούμενα από την Βουλή με ένα πολυνομοσχέδιο που έχει και δύσκολα μέτρα. Πώς θα τα διαχειριστείτε? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι το πολυνομοσχέδιο το οποίο ολοκληρώνει τις προαπαιτούμενες δράσεις για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και δεν εμπεριέχει νέα δημοσιονομικά μέτρα. Είναι η πρώτη φορά που μια αξιολόγηση κλείνει χωρίς χωρίς νέες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και έναν σταθμό, καθώς σηματοδοτεί το γεγονός ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που επιχειρήθηκε και με το τρίτο πρόγραμμα έχει φτάσει στο τέλος της, έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή η ελληνική οικονομία πετυχαίνει τους στόχους που όρισε η Συμφωνία του Αυγούστου 2015. Έχουμε διαδοχικά έτη όπου έχουμε επιτύχει και έχουμε υπερβεί μάλιστα το στόχο για το πρωτογενές πλεώνασμα, και αυτό νομίζω ότι είναι και το σημείο κλειδί που μας οδηγεί στην τελική φάση του προγράμματος και στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Από εκεί και πέρα βεβαίως η τρίτη αξιολόγηση έχει και θεσμικές κυρίως παρεμβάσεις, θεσμικά, διαρθρωτικά, δομικά μέτρα, τα οποία άλλα είναι συζητήσιμα, άλλα είναι προϊόν συμβιβασμού, άλλα είναι αναγκαίες τομές οι οποίες πρέπει να γίνουν, και εκτιμώ ότι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει μεγάλη πολιτική δυσκολία. Δεν μπορώ να θυμηθώ στιγμές στην υλοποίηση του προγράμματος που η φάση ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων ήταν τόσο, πώς να το πω, χωρίς μεγάλες πολιτικές εντάσεις. Και νομίζω ότι αυτό επίσης αποτελεί ένα σήμα ότι βαδίζουμε στην ολοκλήρωση ενός δύσκολου πραγματικά προγράμματος, το οποίο δημιούργησε και κοινωνικές αδικίες, αλλά από εδώ και στο εξής, όπως δείξαμε και με τις παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, με τις κοινωνικές δράσεις υποστήριξης μεγάλων τμήματων του πληθυσμού, θα έχουμε τη δυνατότητα και να αμβλύνουμε τις κοινωνικές συνέπειες και να διευρύνουμε πολιτικές που προωθούν την ισότητα και να αποκαταστήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Κύριε Τζανακόπουλε, θα ψηφιστεί στο πολυνομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή η μείωση του αφορολόγητου από το 2019? Αυτό είναι ήδη. Τι εννοείτε? Θα είναι το κάτι το οποίο θα ψηφιστεί? Όχι, βεβαίως. Δεν θα εμπεριέχεται? Όχι, βεβαίως. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Καλά κάνουμε και τα διευκρινίζουμε, ναι, ναι. Και γι' αυτό σας ρωτάω. Ας πούμε, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο θα είναι μέσα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για χρήση στο δημόσιο? Θα γίνουν κάποιες θεσμικές αλλαγές για τους που θα διευκολύνουν την διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, αλλά από εκεί και πέρα το πλαίσιο των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ούτως ή άλλως έχει ήδη νομοθετηθεί. Τώρα θα αφορά και το δημόσιο, τα χρήματα προς το δημόσιο, το οποίο είναι ένα άλλο σκέλος. Επί της ουσίας, εγώ καταλαβαίνω ότι αν σε κάποιον δεν μπει το σπίτι του σε πληστηριασμό, καταρχήν από τράπεζα, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι το δημόσιο δεν ποτέ δεν επισπεύδει πληστηριασμούς. Κατά κύριο λόγο αναγγέλλεται σε πληστηριασμούς οι οποίοι λαμβάνουν χώρα. Η λογική του δημοσίου δεν είναι μια επιθετική λογική ίσπραξης. Αυτό το οποίο κάνει συνήθως είναι να δεσμεύει
περιουσιακά στοιχεία έστω να εξασφαλίζει τις αξιώσεις του, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχε και δεν πρόκειται να έχει μια επιθετική λογική στην προσπάθεια για την ίσπραξη των οφειλωμένων. Αυτή η επιθετική πολιτική όμως προκύπτει και για το Eurogroup που στις 22 του μήνα έχει ζητήσει να έχουν γίνει πληστηριασμοί την Τετάρτη που μας έρχεται και την ερχόμενη Τετάρτη που είναι η 10 και 17. Αυτό δεν είναι αναγκάθι για εσάς? Για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, να δείτε, θέλετε να συζητήσουμε για το ζήτημα των πληστηριασμών, όμως πρέπει να συζητάμε με πραγματικά στοιχεία. Το 2009, πριν καν ξεσπάσει η κρίση και πριν μπούμε στο μνημόνιο, έγιναν στη χώρα περίπου 50.000 πληστηριασμοί. Αυτοί οι πληστηριασμοί αφορούσαν κατά κύριο λόγο μεγάλα δάνεια τα οποία κοκκίνιζαν το ένα μετά το άλλο, αφορούσαν όμως και δάνεια λαϊκών οικογενειών οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα, επειδή η οικονομία ήδη είχε περάσει σε μια υφεσιακή φάση, να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Εμείς σήμερα δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αντιθέτως, έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα χαμηλά εισοδήματα, ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει τη λαϊκή κατοικία με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει, σας θυμίζω, το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη, το οποίο επί της ουσίας δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας για την πρώτη κατοικία των λαϊκών οικογενειών, και από εκεί και πέρα οι πληστηριασμοί όμως οφείλουν να προχωρήσουν σε ό,τι αφορά τα μεγάλα κόκκινα δάνεια, τα οποία δημιουργούν ούτως ή άλλως μια ανισομέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, μια δύσκολη κατάσταση στους συλλογισμούς των τραπεζών, και οι τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς για να μπορούν σιγά σιγά να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το ίδιο ένα δάνειο των 200 ή των 300.000 ευρώ που αφορά την στέγη μιας λαϊκής οικογένειας και δάνεια που μπορεί να υπερβαίνουν ακόμα και τα 5 ή τα 10 εκατομμύρια, τα οποία έχουν σταματήσει να αποπληρώνονται και τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ισολογισμούς των τραπεζών. Εμείς για αυτά τα δάνεια νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λόγο. Για αυτά τα δάνεια πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς και κατηγορηματικοί ότι πρέπει να προχωρήσουν όλες εκείνες οι διαδικασίες έτσι ώστε να αποπληρωθούν. Κοιτάξτε να δείτε, ήδη η πράξη έχει αρχίσει να το αποδεικνύει. Οι πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται συνήθως αφορούν δάνεια τα οποία είναι επιχειρηματικά, είναι πολύ μεγάλα δάνεια, τα οποία για λόγους τους οποίους γνωρίζουν οι τράπεζες και οι οφειλέτες σταμάτησαν να αποπληρώνονται, και εκτιμώ ότι η εκκίνηση μιας διαδικασίας για την αποπληρωμή τους θα βοηθήσει και το τραπεζικό σύστημα αλλά και την οικονομία συνολικά. Mm-hmm. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο αναδείξατε και εσείς ο ίδιος χθες βράδυ με ανάρτησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπουργέ, σας κατηγορούν ότι δεν σέβεστε την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και δεν σέβεστε και την θέση περί προληπτικής γραμμής στήριξης. Θέλετε να μας το ξεκαθαρίσετε? Ναι, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρόκειται για γελία κατηγορία και κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους όρους και το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί και η Κεντρική Τράπεζα αλλά και η κυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Είπα και χθες ότι βεβαίως σεβόμαστε την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο ωστόσο των καταστατικών ρυθμίσεων που ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί. Τι λέει το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος? Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ως πρωταρχικό της σκοπό την σταθερότητα των τιμών, αλλά από εκεί και πέρα και με την επιφύλαξη αυτού του σκοπού οφείλει να στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Επομένως, αυτό το οποίο μπορώ να επαναλάβω είναι ότι σεβόμαστε την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που της παραχωρεί το καταστατικό της και ο ελληνικός νόμος αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά από εκεί και πέρα και η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να σέβεται και να στηρίζει την γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το σχόλιο περί προληπτικής γραμμής στήριξης που έγινε από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δεν εντάσσεται απολύτως ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρξει μια ερμηνεία των λεγόμενων του που θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν εντάσσεται απολύτως στις αρμοδιότητές του. Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο διοικητής της Τράπεζας
Τράπεζας Ελλάδος πρέπει να είναι προσεκτικός και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι προσεκτική, ώστε να μην μπλέκεται ο ένας στα χωράφια του άλλου. Κατά τον ίδιο τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση σέβεται την προσπάθεια της Τράπεζας Ελλάδος να διατηρήσει την σταθερότητα των τιμών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της, κατά τον ίδιο τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, να συνεννοείται με την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εθνική διαπραγματευτική θέση, στην προσπάθειά μας για να εξέλθουμε από την διαδικασία της Μνημονιακής Επιτροπής. Κύριε Τσανακομπλέ, επειδή συντηρείτε. Όχι, δεν το λέω πάνω σας, το συντηρείτε. Με αλφαγιώτα. Βλέπω να συντηρείτε γενικότερα αυτή η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι σαφέστατος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, σαφέστατος διαχωρισμός μεταξύ του τι κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Να πάμε λίγο στον Αύγουστο του 2018. Διάβαζα εχθές την συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έλεγε ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 υπάρχει αυτό που εκείνοι λένε τέταρτο μνημόνιο και ότι ακόμη και ο κύριος Τσίπρας έχει πλέον αφήσει από το λεξιλόγιο του την φράση «καθαρή έξοδος». Τι ισχύει, έχετε απολέσει τον όρο «καθαρή έξοδος»? Δύο απαντήσεις για δύο ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα τετάρτου μνημονίου, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι μία συμφωνία την οποία υπογράφει η κυβέρνηση με τους δανειστές, που περιγράφει μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται με αντάλλαγμα της εκταμιεύσης από μια δανειακή σύμβαση. Δηλαδή, παίρνει ένα δάνειο η χώρα, ας πούμε της τάξης των 10 εκατομμυρίων, που χωρίζεται σε 5 δόσεις των 2 εκατομμυρίων. Μιλάω με όσο το δυνατόν πιο απλά παραδείγματα. Για να μπορεί να παίρνει κάθε φορά τα 2 εκατομμύρια, θα πρέπει να παραδίδει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπονται ακριβώς σε ένα μνημόνιο συνεννόησης με τους δανειστές. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η βασική τεχνολογία με την οποία λειτουργούσαν οι δανειακές συμβάσεις από το 2010 μέχρι το 2018. Άρα, τέτοιου τύπου συμφωνία τον Αύγουστο του 2018 δεν πρόκειται να υπάρξει. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν θα πάρει νέο δάνειο και άρα δεν θα χρειαστεί να υπογράψει και ένα μνημόνιο στο οποίο θα δεσμεύεται για μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να παίρνει δόσεις του δανείου το οποίο θα έχει συνάψει. Επομένως, η όλη συζήτηση περί τετάρτου μνημονίου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Επομένως, αυτό το κλείσαμε το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα συζητηθεί με τους δανειστές από τον Φεβρουάριο του 2018 και μετά είναι το πλαίσιο στη βάση του οποίου θα μπορέσουμε να εξέλθουμε από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τον Αύγουστο του 2018, με στόχο την αυτοδύναμη πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήματος. Αυτή είναι η βασική συζήτηση, αυτή είναι η βασική στοχοθεσία και νομίζω ότι θα έχουμε εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, με δεδομένο κιόλας ότι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά ομόλογα, που αποτελούν και το κλειδί για να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει, να ανακτήσει την αυτοδύναμη πρόσβασή της στις αγορές, βρίσκονται σε χαμηλό δωδεκαετίας, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, ενώ θεωρούσαμε ότι μία στοιχειωδώς θετική απόδοση των ελληνικών ομολόγων για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στις αγορές τον Αύγουστο του 2018 για το δεκαετές ομόλογο θα έπρεπε να κινείται περίπου στο 4,5%. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από το 4%, έχοντας διαψεύσει τις όποιες αρνητικές προβλέψεις, αλλά έχοντας αφήσει έκπληκτους ακόμα και τους πιο αισιόδοξους από τους αναλυτές, οι οποίοι παρακολουθούσαν την ελληνική οικονομία και την πορεία της. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη που προϊονίζεται και τη θετική έκβαση των συζητήσεων που θα οδηγήσουν στην έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας που κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι η αυτοδύναμη πρόσβαση στις αγορές μετά την λήξη της δανειακής σύμβασης και του μνημονίου που τη συνοδεύει. Για κάτι τέτοιο θα παίξει ρόλο και θα παίξουν ρόλο και τα stress test των τραπεζών. Έχετε εικόνα για το αν αυτά θα πάνε καλά? Γιατί θα πρέπει να πάνε καλά. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ένα από τα συστήματα που έχει είναι ένα σύστημα που έχει μία από τις υψηλότερες κεφαλαιακές επάρκειες στην Ευρώπη. Είναι πλήρως σταθεροποιημένο και είμαι αισιόδοξος, αν και κανείς δεν
πρέπει να προσέχει όταν μιλάει για τα τραπεζικά θέματα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπους κατά την διαδικασία των stress tests. Δεν έχω απολύτως καμία ανησυχία. Έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει να κάνουμε ως ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε κάνει και όλα όσα οφείλουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με αυτές τους δύο βασικούς πυλώνες λοιπόν πορευόμαστε και αναμένουμε τις διεργασίες και τις διαδικασίες, τις θεσμικές που πρέπει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους υπόλοιπους θεσμούς. Προσπαθούμε να τρέξουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Είναι μεγάλη η βεντάλια της ατζέντας. Τουρκία και άσυλο. Τουρκία και άσυλο, σωστά. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απόφαση για την άρση, για την άρση του ασύλου για τον Τούρκο αξιωματικό. Αναστολή εκτέλεση της απόφασης θα υπάρξει εφόσον αποφασίσει κατά αυτόν τον τρόπο το δικαστήριο. Αλλά εγώ δεν θέλω να προεξουθήσω. Σας κατηγόρησαν για παρέμβαση στη δικαιοσύνη, ωστόσο. Εντάξει, το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Θα ξαναπώ πράγματα που έχουν υποθεί όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά καλό είναι να επαναλαμβάνονται για να γίνονται σαφοί. Δύο ζητήματα. Το πρώτο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση έκδοσης ή πολύ περισσότερο διοικητικής απέλασης των 8 Τούρκων αξιωματικών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου, καθώς αυτό έχει αποκλειστεί με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια από την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Επομένως αυτό το ζήτημα έχει κλείσει, δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουμε αφήσει έστω και ένα μικρό παράθυρο για να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη. Άρα με αυτό έχουμε τελειώσει. Όλα όσα συζητάμε λοιπόν αφορούν αποκλειστικά και μόνο το αν και κατά πόσο οι 8 δικαιούνται ή δεν δικαιούνται να υπαχθούν σε καθεστώς προσφυγικής προστασίας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υπάρξει πάρα πολύ σαφή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπήρξε μια πρωτοβάθμια επιτροπή η οποία απέρριψε τα σχετικά αιτήματα. Στη συνέχεια υπήρξε προσφυγή των 8 στις δευτεροβάθμιες επιτροπές οι οποίες έχουν μια ιδιαίτερη νομική φύση. Από τη μία μεριά το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει ότι, ότι έχουν ιονή δικαιοδοτικό χαρακτήρα, από την άλλη μεριά αυτό δεν επηρεάζει την νομική τους φύση ως όργανα της διοίκησης. Με αυτή την έννοια οι αποφάσεις τους, εκτίμησε η ελληνική κυβέρνηση, μπορούν να προσβληθούν με αίτηση ακύρωση στο διοικητικό εφετείο. Επομένως καμία παρέμβαση στη δικαιοσύνη δεν υπήρξε. Γιατί όμως πάρθηκε αυτή η συγκεκριμένη νομική πρωτοβουλία, γιατί ασκήσαμε το ένδικο μέσο της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του διοικητικού εφετείου? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα άξιζε να συζητηθεί. Επειδή το θέμα του ασύλου των 8 έχει ευρύτερες πολιτικές και νομικές συνέπειες, απολήξεις και επιπλοκές, η εκτίμηση που έκανε η κυβέρνηση είναι ότι θα πρέπει να κριθεί σε τρίτο βαθμό από το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή από το διοικητικό εφετείο, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία σκιά ως προς την νομική ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης. Επομένως, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας για το αν και κατά πόσο κάναμε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να ρωτήσουμε αυτούς που μας κατηγορούν για κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν να παρέμβει κανείς στη δικαιοσύνη ασκώντας ένα νόμιμο δικαίωμά του, ασκώντας το δικαίωμά του, μάλλον ασκώντας ένα ένδικο μέσο. Διότι ξέρετε, η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα αποφασίσει στο τέλος. Επομένως, παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, λέγοντας στη δικαιοσύνη ότι πρέπει να αποφασίσει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Υπήρξαν στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, υπήρξαν δεσμεύσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Καμία απολύτως δέσμευση. Που να αφορούν τους 8 κρατούμενους. Καμία απολύτως δέσμευση. Όπως είδατε, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έθεσε καν το ζήτημα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά το τετατέτ που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό θα έπρεπε να σας λέει κάτι. Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη, έκανα πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη. Ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη σε 3 σταθμούς διοδίων. Είδα αύξηση στα διόδια. Ευνηδιάστηκα να σας πω την αλήθεια. Δεν το ήξερα. Είναι 3 σταθμοί διοδίων όπου πήραν πάνω από 10 λεπτά. Αλλά τα 10 λεπτά για αυτόν που εισπράττει σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έφτασα στην Αθήνα και πήγα να ψωρίσω στο φούρνο και πληρώσα 4 λεπτά για τη σακούλα.
Είναι δύο πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και τα συναντάμε καθημερινά και βλέπετε ότι έχουν φουντώσει πάρα πολύ αυτά και στα social media και παντού και βγαίνει, έχει γίνει πάρα πολύ δώρο. Μπορείτε να πάρετε μια οικολογική σακούλα και να μην πληρώνετε τα 4 λεπτά στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μια διαδεδομένη πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα. Εκτιμώ ότι, ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και ως προς τα αυτό... ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, αυτό το αφήνουμε. Σε αυτό ό,τι αφορά τώρα. Επιτρέψτε μου, αν θέλετε, σε αυτό δεν θα διαφωνήσει νομίζω κανένας. Αλλά θα πρέπει να είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα, σε θέμα υγείας, όπως είναι και το περιβάλλον, που και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα εφαρμόσουμε κάποια στιγμή, ας πούμε, το νόμο που είναι σε όλη την Ευρώπη, όπου απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρους εστίασης και στα δημόσια κτίρια. Θα γίνει κάποια στιγμή εφαρμογή σε αυτό? Στα δημόσια κτίρια, εξ όσων γνωρίζω, εφαρμόζεται ο νόμος και με αρκετά μεγάλη αυστηρότητα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ό,τι αφορά και τους χώρους εστίασης, θα πρέπει η υπάρχουσα νομοθεσία να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος για να κάνουμε συμψηφισμούς στις συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει καταφέρει να επιτύχει την εφαρμογή ενός μέτρου δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει ένα άλλο μέτρο που αφορά ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο και μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, το σκέλος της σακούλας έχει τα 3 λεπτά, τα οποία. Εντάξει, σας είπα, μπορείτε να πάρετε μια οικολογική σακούλα και να μην ξαναπληρώσετε ούτε 3, ούτε 2, ούτε 10, ούτε 15 λεπτά. Μάλιστα. Μια οικολογική, μάλλον, όχι πλαστική. Οικολογική, εντάξει, και από εκεί υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο μου λέτε, η πολιτική, η εισπρακτική πολιτική και η πολιτική διατίμηση στα διόδια είναι ένα ζήτημα που πράγματι είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε είναι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσει τα έργα του οδικού δικτύου και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιθανά δεν ξέρω την αιτιολόγηση της απόφασης για την αύξηση των διοδίων και θα σας απαντήσω σε σχέση με αυτό εν ευθέτω χρόνο, όμως νομίζω ότι είναι πιθανό να σχετίζεται η ολοκλήρωση των έργων με αυτήν την ανατίμηση. Φαντάζομαι με την ολοκλήρωση και τη συντήρηση αυτά τα δύο βασικά. Με τη συντήρηση ακριβώς και με το γεγονός ότι το οδικό δίκτυο μεγαλώνει και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για έργα συντήρησης. Ωστόσο, σας ξαναλέω, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο αυξήθηκαν και αν αυξήθηκαν πράγματι τα διόδια στην Αθηνών Θεσσαλονίκη. Θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω. Κύριε Τζανακόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν η πρώτη πολιτική συζήτηση. Μας έκανε ποδαρικό. Ναι, ναι.